Που πέταξε ο φίλος ο Κώστας Πετράκης και ο Γιώργος Αρχούς. Αφορά κατά κύριο λόγο την αξιοποίηση των ακινήτων της περιουσίας του ΟΣΕ, την οποία τη διαχειριζόμαστε και την διαγωνόμαστε εμείς. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή με άξονα στρατηγικές επενδύσεις που αφορούν εμπορευματικά κέντρα, έχουμε προγραμματίσει ένα δίκτυο 4 εμπορευματικών κέντρων, τα οποία θα αναπτύσσουμε και άλλα είναι σε διαδικασίες διαγωνισμού, όπως είναι το Θριάσιο, το οποίο θα ανακηρύξουμε εντός χρονικού, έτσι σύντομου χρονικού διαστήματος, τον προσωρινό ανάδοχο. Μετά θα προχωρήσουμε το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχουμε ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς θα μας κοστίσει και πολλά λεφτά. Είναι 600 στρέμματα νεκροταφείο εξοπλισμού πολεμικού. Δηλαδή, καθαρίσαμε περίπου 200 στρέμματα, γιατί τα 100 τα έχουμε μισθώσει στον ΤΑΤ για 3 χρόνια και βρήκαμε 23.000 ευρήματα. Και όταν μιλάμε ευρήματα, δεν μιλάμε για σφαίρες, μιλάμε για βλήματα είτε βαρύ πυροβολικού είτε βόμβες αεροπλάνων και μάλιστα βρήκαμε και βόμβες φωσφόρου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάζει ότι σε αυτό είναι μια αιμορραγία, γιατί εκτιμούμε ότι θα μας κοστίσει ο πλήρης καθαρισμός για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έναν διαγωνισμό, θα ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο. Μετά θα ακολουθήσει στην Αλεξανδρούπολη ένα εμπορευματικό κέντρο. Αναφέρω αυτά τα 3 πρώτα, διότι έχουν σχέση άμεση σύνδεση με τα λιμάνια της περιοχής, ο Πειραιάς με το δικό του, η Θεσσαλονίκη με το ομόνιμο, η Αλεξανδρούπολη με το δικό της. Και τελικά ένα, όπως το λέμε τυπικά, χερσαίο εμπορευματικό κέντρο, το οποίο θα γίνει στη Λάρισα, στο σημείο που έχουν περίπου 300 στρέμματα, κοντά στην πρώτη βιπέτη της Λάρισας. Αυτά είναι τα στρατηγική σημασία που προχωρούμε. Λέω ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα περίπου στα μέσα του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί. Για τις μικρότερες αξιοποιήσεις που αφορά τα κτίρια κατά κύριο λόγο της περιουσίας του ΟΣΕ, η προσέγγιση μας είναι εξής. Και επειδή εκτιμώ ότι και οι περισσότεροι, όχι σχεδόν όλοι στις διοικήσεις είμαστε μηχανικοί, ξέρουμε ένα πράγμα. Το κτίριο είναι ζωντανός οργανισμός. Άμα δεν δουλέψει, θα καταρρεύσει. Βέβαια, το σωστό θα ήταν να δουλεύει πλήρως ο σιδηρόδρομος και να λειτουργούν όλα τα κτίρια σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά η πραγματικότητα, πολύ μακριά, η πραγματικότητα τουλάχιστον που βιώνουμε τώρα είναι διαφορετική. Εκεί λοιπόν η προσπάθειά μας είναι με διάφορους τρόπους, είτε με μισθώσεις που αποφέρουν σημαντικά κέντρα, είτε με άλλες αξιοποιήσεις οι οποίες αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, δήμους, περιφέρειες. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα βάλουμε, να τα εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα, ούτως ώστε τουλάχιστον να ανακατασκευαστούν κυρίως οι σταθμοί, οι οποίοι ξέρετε περισσότεροι είναι και ιστορικοί ή διατηρητέοι. Έτσι λοιπόν να τους κρατάμε σε μια καλή κατάσταση, ώστε όταν και όποτε πραγματικά ο σιδηρόδρομος να λειτουργήσει όπως πρέπει στην Ελλάδα, τα κτίρια αυτά τουλάχιστον να είναι εν ζωή και να μπορούν να λειτουργήσουν. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα για να δείτε σε τι επίπεδο διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Ίσως δεν το ξέρετε, αλλά κανονικά σήμερα το τρένο θα έπρεπε να σταματάει στην είσοδο της Λάρισας και να συνεχίζει μετά τη Λάρισα. Δηλαδή στο Μεζούρο σταματάει, στην έξοδο συνεχίζει. Για ποιο λόγο? Τον απλούστατο λόγο. Ο τοπικός δήμος εκεί, αλλά και οι περισσότεροι δήμοι που είναι πάνω στη σιδηροδρομική περιουσία, εκπονούσαν πολεοδομικά σχέδια, τα οποία ό,τι ισοζύγιο σε πράσινο είχαν στις πόλεις τους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που βρίσκαν χώρους του ΟΣΕ επειδή είναι μεγάλοι, και τους χαρακτήριζαν πράσινους, ούτε καν κοινόχους τους κοινοφελείς που επιτρέπουν τις μεταφορές, αλλά χώροι πρασίνου. Το παράδειγμα της Λάρισας είναι το πιο ενδεικτικό. Αποφασίστηκε πριν 20 χρόνια, έτσι αποφασίστηκε από το Δήμο, ότι θα υπογειοποιηθούν 200 στρέμματα. Δεν συζητάμε το κόστος, έτσι καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε και την εποχή εκείνη ακόμα. Το αποτέλεσμα είναι, αφού υπογειοποιείται λοιπόν, το ελεύθερο που μένει πράσινο. Άρα έχω το ισοζύγιο μου σε πράσινο σε μια πόλη που δόμησα πυκνά λόγω των διαφόρων συμφερόντων και των πελατειακών σχέσεων. Σήμερα λοιπόν, στις κουβέντες που κάναμε τις δημοτικές αρχές, βέβαια σήμερα με τη σημερινή διοίκηση είμαστε σε καλό δρόμο και θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, έγινε κατανοητό ότι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα παραμένει όμως. Και παραμένει στην εξής λογική. Το τρένο δεν σταματάει. Αυτό είναι. Αλλά θα πάει αύριο η ΕΣΤΗ
να πάνε να βγάλουν άδεια λειτουργίας στο εργοστάσιο εκεί και θα τους λένε εδώ δεν μπορείς, είναι πράσινη. Δηλαδή πλέον στην ουσία η συνδρομική λειτουργία είναι σε κίνδυνο όχι αυτό καθεαυτό της κίνησης των σειρμών, αλλά της υποστήριξης από πίσω. Προχθές ήμασταν στη Μενεμένη και σκοτωνόμαστε. Δημιουργούν ένα κύκλο πεζοδρόμων γύρω-γύρω από το εργοστάσιο που στην ουσία η πρόσβασή του είναι ακατόρθωτη. Με ελικόπτερο. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Σκεφτείτε ότι πάνε και κάνουν πεζόδρομους στα 20 μέτρα από τη γραμμή υψηλής ταχύτητας. Δηλαδή, αυτές τις λογικές δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε και δεν είναι και λειτουργικές. Δηλαδή, στην ουσία, επειδή τώρα ζητάμε όλα τα πολυατομικά σχέδια να θέσαμε αυτή τη δουλειά, πιθανόν η μισή γραμμή να είναι χαρακτηρισμένη πράσινη. Αυτό είναι για να καταλάβουμε ένα δείγμα κάποιων πραγμάτων. Αυτό δεν είναι άμεσο ορατό, αλλά φαίνεται μετά. Και ξέρετε, θα δημιουργήσει πολλά ζητήματα, δεν είναι τόσο απλό. Διότι λέω, η ΕΣΤΗ σήμερα είναι όπως είναι. Εάν αύριο υπάρξει ένα συμβιώτη, όπως καταλαβαίνετε, για τη δράση των κατοίκων, θα είναι πολλαπλάσια. Γιατί μέχρι τώρα λένε, και οι κρατικές επιχειρήσεις, πάμε και λίγο πιο χαλαρά. Μη μακρηγορήσω αυτό. Προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σημαντικά. Ήδη ψηφίσαμε ένα νόμο το 2014 που κανένα πολεοδρομικό σχέδιο που ακουμπά στην πολεοδρομική περιουσία δεν εγκρίνεται εάν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΓΕΑΟΣΕ. Και της Μενεμένης, η οποία το πέρασε λατρέα αυτό, είμαστε σε διαδικασίες τώρα να το ρίξουμε το πολεοδρομικό. Έτσι θα ανακαλέσει και ο Υπουργός την απόφαση του που τον έκρινε και πάμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για περαιτέρω ενέργεια. Δεύτερο σημαντικό κεφάλαιο το οποίο διαχειριζόμαστε είναι το τροχαίο υλικό. Εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε διαχειριστές και επικαρποτές τροχαίου υλικού. Αυτό το οποίο είδαμε ότι και το ξέρετε περισσότερο, η κατάσταση είναι δραματική. Εξάλλου εγώ τουλάχιστον στα περισσότερα ταξίδια μου χρησιμοποιώ σιδηρόδρομο και μάλιστα κατά κανόνα πηγαίνω μπροστά στις μηχανές. Τουλάχιστον έχω μια άποψη απευθείας ο ίδιος, παίρνω και το γραφείο μου και πάνω στις γραμμές και ακούω τα πάντα που είναι λόγος. Το τροχαίο υλικό είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτό το οποίο έχουν κατορθώσει. Και δεσμεύομαι προσωπικά εγώ και η εταιρεία ότι σε 2 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Ήδη περάσαμε τροπολογία και ψηφίστηκε στην Βουλή ότι για την περίοδο Απρίλιο 2014 μέχρι και να μπει σε εφαρμογή την εταιρική σύμβαση που έχουμε την τρενοσύνη για τη μείωση του τροχαίου υλικού, είναι ένα ποσό περίπου 35 εκατομμύρια. Θα το διαχειριστούμε άμεσα. Ήδη είμαστε σε επικοινωνία με την ΕΣΤΗ, τώρα θα συνεργαστούμε και πολύ πιο στενά. Να δούμε τις δυνατότητες του προγραμματισμού τους, ούτως ώστε αυτά τα λεφτά να πέσουν άμεσα και μέσα σε 2 χρόνια, μη τι άλλο, για τράνση, οι οποίες είναι σε δραματική κατάσταση, να τις φέρουμε στην κατηγορία 5 που είναι οι καλύτεροι όπως θέλουν να έρθουν εμείς. Θα πω και κάτι άλλο που και όσο αναγνωστώ που είναι και εμένα έτσι, θα το έλεγα ότι τρελαίνομαι. Οι 6 ηλεκτράμαξες της Siemens, οι πρώτες από την παρτίδα των 10 πρώτων, οι οποίες είναι παρατημένες, κυριολεκτικά παρατημένες εκεί στη Μενεμένη, θα έλεγα δεν σαπίζουν γιατί είναι αρκετά καινούριος εξοπλισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ντροπή για τέτοιοι εξοπλισμοί. Και πιστέψτε μου ότι μέχρι πρότινος ήταν οι κορυφαίες σε υποδύναμη ηλεκτράμαξες. Έτσι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Τώρα έφτιαξε μία άλλη 320 παραπάνω, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ λέω σαν δέσμευση της εταιρείας και δική μου προσωπική είναι ότι αυτά τα χρόνια το τροχαίο υλικό θα αλλάξει δραματικά και θα ευελπιστώ στην ιδιαίτερα καλή συνεργασία με την ΕΣΤΗ γιατί είναι αναπόσπαστη, είμαστε δεμένοι, δεν γίνεται. Βέβαια, τυπικά θα πρέπει να κάνουμε διαγωνισμούς, έτσι. Δεν μπορώ να πάω να θέσω για 30 εκατομμύρια από την ΕΣΤΗ. Διαγωνισμοί θα γίνουν όλοι, ξέρουμε ποιος θα έρθει. Προφανώς και εσύ. Δεν πιστεύω ότι θα εμφανιστεί κάποιος άλλος στο κομμάτι αυτό. Επειδή σας ζάλισα, είπα και εγώ πολλά, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Πιστεύω ότι όλοι μαζί θα κατορθώσουμε να φτιάξουμε το σιδηρόδρομο των επόμενων 20 ετών. Τις επόμενες 20 ετών ο σιδηρόδρομος, ο οποίος να είναι σύγχρονος, σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν μιλάω για τις οδηγίες, μιλάω τα πρότυπα τα τεχνικά και τις οδηγίες. Και πραγματικά αντάξει των αναγκών που έχουμε σαν χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.